Όμως θεωρώ ότι η ψυχή και το σώμα και για τη φήμη αυτή που έχει δημιουργηθεί γύρω από το συγκεκριμένο εστιατόριο που μας φιλοξενεί για όλη αυτή την εβδομάδα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει την ψυχή και το σώμα του για αυτό εδώ το δημιούργημα. Γιατί εγώ θα το έλεγα δημιούργημα, γιατί έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες που σίγουρα εδώ φαίνεται και η προσωπικότητα του ιδιοκτήτη. Ο κύριος Γιώργος Κόστογλου, ένας άνθρωπος αγαπημένος στη Θεσσαλονίκη που δίνει τον καλύτερό του αυτό, είναι κοντά μας και έτσι θα ξεκινήσει και η εβδομάδα. Τι κάνετε, Αλέξανδρε, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα λόγια που είπες και μου δίνουν να καταλάβω ότι κατάλαβες πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει πραγματικά μια φιλοσοφία γύρω από την οποία είναι στημένη αυτός εδώ ο χώρος. Ο στόχος μας είναι οι άνθρωποι εδώ πέρα να βγαίνουν, να απολαμβάνουν, να διασκεδάζουν, να ζουν τη ζωή. Αυτή είναι η φιλοσοφία και είπες και μια άλλη κουβέντα οικονομικά. Είπαμε κάποια στιγμή ότι εδώ στο Αγιολί η ζωή είναι διασκεδαστική, η κουζίνα μας απολαυστική και η τιμή πρέπει να είναι χαλαρωτική. Θα επιμείνω σε αυτό το σημείο γιατί ζούμε σε μια οικονομικοτεχνική κοινωνία και καλώς ή κακώς όλα κοστολογούνται. Σήμερα ο άνθρωπος εξαρτάται η ζωή του από το πώς διαχειρίζεται το χρόνο του και τα χρήματά του. Λοιπόν, εμείς φροντίζουμε εδώ τα χρήματα των πελατών μας να έχουν υπεραξία, να αγοράζουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι πληρώνουν, προσφέροντας την πλατεία, προσφέροντας την ιστορία της πλατείας, το συνέστημά της, έναν χώρο διαφορετικό και βέβαια το καλύτερο δυνατό φαγητό. Θα τα πιάσουμε, κύριε Γιώργο, από την αρχή ένα-ένα, διότι βρισκόμαστε στην πλατεία Αριστοτέλους, που έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία για τη Θεσσαλονίκη, σε έναν πολύ όμορφο χώρο. Και θέλω πρώτα να πάμε να δούμε ποιος εμπνεύστηκε, ή μάλλον είναι σίγουρα και δική σου πινελιά, είμαι σίγουρος, στον χώρο αυτό πάρα πολλά στοιχεία, αλλά είναι ένας χώρος που έχει πολλές μικρές λεπτομέρειες, όλα αυτά τα αεροπλανάκια, τα καραβάκια, τα παπουτσάκια ακόμα στα παίζει. Όλα αυτά δίνουν μια φιλική ατμόσφαιρα στον εκάστοτε πελάτη που θα έρθει εδώ, αλλά και κάνουν τον χώρο, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι, πάρα πολύ ζεστό. Πώς το σκεφτήκατε όλο αυτό, γιατί είναι δηλαδή ένα minimal εστιατόριο, θα έλεγα. Πριν από 3 χρόνια μας δόθηκε η ευκαιρία σε συνεργασία με το ξενοδοχείο στο οποίο στεγαζόμαστε να διαχειριστούμε το καλύτερο ίσως σημείο της Θεσσαλονίκης. Ήταν ένα τρομερό στοίχημα, ήταν πολύ μεγάλη η ευθύνη αυτού όλου του εγχειρήματος και καταρχήν είπαμε ότι πρέπει να βρούμε 2 συνεργάτες να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Θέλω να πω ότι η δουλειά αυτή είναι μια οικογενειακή δουλειά με τη γυναίκα μου, η οποία λείπει βέβαια τώρα, έχουμε 3 παιδιά και οι 2 μας είμαστε αυτοί οι οποίοι δουλεύουμε και καθοδηγούμε και φτιάχνουμε αυτήν εδώ την δουλειά που θέλω να είναι κάτι παραπάνω από δουλειά. Βέβαια αυτό θα φανεί από εδώ και πέρα. Βρήκαμε λοιπόν στην Αθήνα 2 πολύ νεαρά παιδιά, οι οποίοι είναι πολύ γνωστοί. Είναι αρχιτέκτονες σκηνογράφοι. Για να φτιάξουμε ένα σκηνικό το οποίο να ταυτίζεται, να μπορεί να μένει στην πλατεία και να κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν άνετα και απλά. Να είναι όμορφα μέσα, χωρίς όμως να χάνεται τίποτα από το μεγάλο συνέστημα της πλατείας, να μπορείς να ζήσεις την ιστορία της πλατείας, τις μνήμες, τα συναισθήματα και συγχρόνως να νιώθεις καλά στο εσωτερικό. Είναι ο Γιώργος ο Γαβαλάς και ο Γιάννης ο Μουρίκης, που είναι σκηνογράφοι αρχιτέκτονες στην Αθήνα με πολλά βραβεία. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Και από εκεί και πέρα αυτός είναι ένας λευκός καμβάς, στον οποίο συνέχεια προσθέτουμε και κάτι. Βέβαια, όσο προσθέτεται πράγματα, αυτό και φαίνεται. Είναι ένας χώρος δηλαδή, στον οποίο και ένα μικρό καραβάκι, ένα μικρό ποδηλατάκι να βάλεις εκεί στη γωνία, επειδή είναι, καταρχήν μιλάμε για έναν αρκετά μεγάλο χώρο, ο οποίος μάλιστα είναι και χώρος ο οποίος δεν έχει κολόνες, δεν έχει πράγματα που να σε κάνουν να πνίγεσαι και όπου και να κάθεσαι, νομίζεις ότι είσαι στο κέντρο. Είναι πολύ βασικό όταν ένας χώρος είναι αμφιθεατρικός, ακόμα και αν δεν είναι θέατρο, η πίστα που εμφανίζομαι εγώ είναι εστιατόριο. Και αυτό νομίζω ότι σε βοηθάει στο όλο κόνσεπτ και τη φιλοσοφία. Έτσι ακριβώς. Ο χώρος είναι καταπληκτικός. Το πρώτο στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο, έτσι για να μιλήσουμε λίγο για όλα τα στοιχεία που
που μας βοήθησαν στο να επιλέξουμε και να αποφασίσουμε ότι το καλύτερο εστιατόριο της Θεσσαλονίκης στο Αγιολί είναι ο χώρος στον οποίο ερχόμαστε όλοι στην πλατεία Αριστοτέλους για να φάμε. Ανοιχτά από το μεσημεράκι καθημερινά. Από τις 12.30 και μετά σερβίρουμε το πρωί, συνεχόμενα μέχρι το βράδυ ώρα 1. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, δεν σταματάμε ούτε το απόγευμα, γιατί όλες τις ώρες μπορείς να έρθεις και να πιεις ένα ποτήρι κρασί με έναν μεζέ με ελάχιστα χρήματα. Το ποτήρι το κρασί ξεκινάει από 3 ευρώ και 20 λεπτά. Mm-hmm. Είναι χρήματα λιγότερα από ότι ένας καφές. Έτσι. Οπότε γιατί να μην πας με έναν φίλο, με μία φίλη, με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σου, να πιεις ένα κρασάκι με το κάτω από ήχο πολύ ωραίας μουσικής, να ηρεμήσεις και να μιλήσεις. Όπως μιλάμε και εμείς εδώ τώρα. Θέλω να έρθω λίγο στο θέμα των φαγητών και του μενού, όπου βεβαίως θα προτείνουμε πάρα πολλά πιάτα εν καιρό εδώ από το Αγιολί. Έχει γίνει ένας πάρα πολύ όμορφος κατάλογος, οικολογικότατος κατάλογος όπως βλέπω. Θέλω να μου πεις μόνο, δεν θα αναλύσουμε έναν τα φαγητά, αλλά ποια κριτήρια ήταν εκείνα που σε βοήθησαν να αποφασίσεις τελικά ποιος θα είναι ο κατάλογος του Αγιολί. Γιατί σίγουρα σε συνεργασία με το σεφ και με τους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου, βάλατε κάτω πάρα πολλά φαγητά και πολλά πιάτα. Ξέρω καλά τη διαδικασία. Καταλήξατε να έχετε 5 από πάστα, 5 από σαλωμό, 5 από σαλάτες. Με ποιο γνώμονα, με ποιο κριτήριο αποφασίστηκε το μενού του εστιατορίου Αγιολί? Λοιπόν, εμείς είπαμε ότι στο μενού μας περιέχει οτιδήποτε είναι γνωστό και ευχαριστεί τις ψυχές μας. Δηλαδή θέλουμε να μαγειρεύουμε γνωστά πράγματα με πολύ καλή ποιότητα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε αυτό το οποίο τρώμε να είναι νόστιμο, αλλά να είναι και απλό και να ευχαριστεί την ψυχή μας, να αισθανόμαστε όμορφα. Άλλωστε η υπογραφή είναι κουζίνα απολαυστική. Δεν υπάρχουν ταμπού. Βέβαια ο προσανατολισμός είναι μεσογειακός, αλλά περιέχει η κουζίνα οτιδήποτε θεωρούμε ότι θα προσφέρει απόλαυση. Μία σάλτσα σόγιας, ας πούμε, που είναι κινέζικο ή ανατολίτικο προϊόν, επίσης υπάρχει στο τραπέζι μας. Η πιπερόριζα, το τζίντζερ που χρησιμοποιείται μαζί με και με το σκόρδο, πάλι συμμετέχει στο μενού. Ό,τι μας δίνει απόλαυση και βέβαια ο προσανατολισμός είναι να υπάρχουν και νόστιμα και υγιεινά να είναι τα πιάτα. Η κουζίνα είναι ελαφριά. Ο στόχος είναι να φεύγεις από εδώ και να μην είσαι ποτέ βαρύς. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πιάτα πολύ περίεργα, διότι αυτό, επειδή έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα και πολλά μέρη της Ευρώπης μέσα από αυτή την εκπομπή τόσα χρόνια και πολλά εστιατόρια, έχω δει ότι κάποιοι προκειμένου να προσελκύσουν ένα κοινό βάζουν κάτι τίτλους μέσα που και εγώ που έχω φάει τόσο πολύ στη ζωή μου πιάτα και σε τόσα πολλά εστιατόρια, λέω τώρα αυτό το πιάτο, έτσι όπως το διαβάζω, καταρχήν είναι γλωσσοπαγίδα. Τι είναι πια αυτό? Και στην ουσία μπορεί να είναι ένα κομμάτι κρέας με μια σάλτσα. Αλλά έτσι όπως το γράφει, λες, ρε παιδί μου, τώρα αυτό είναι πιάτο ή είναι θεατρική παράσταση? Μ' αρέσει γιατί είναι απλά, γραμμένος απλά ο κατάλογος που μια κυρία σε μεγαλύτερη ηλικία αλλά και ένα παιδί που θα χτίσει με την οικογένειά του μπορεί να πει «Μαμά, θέλω αυτό». Και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Όχι να πει «Μαμά, δεν καταλαβαίνω τι είναι, παρήγγειλέ μου εσύ». Έχεις πιάσει, πιστεύω, την φιλοσοφία του μαγαζιού. Υπάρχει καταρχήν και παιδικό μενού, ξεκινάμε. Αγγίζουμε όλα τα θέματα, ορεκτικά, σαλάτες, ζυμαρικά, τα ψάρια, φιλέτα ψάρια, φρέσκο ψάρι φιλεταρισμένο, με 2-3 πραγματικά υπέροχες γαρνιτούρες και από εκεί και πέρα αρκετά κρέατα, τα οποία τα αγαπάει ο Έλληνας, και μαγειρευτά. Εμείς στοχεύουμε στην ουσία του πράγματος. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να γράψουμε παραπάνω λέξεις για να προσελκύσουμε. Το αποτέλεσμα αυτού που θα φάει εδώ, σε συνδυασμό με τη θέση και τη τιμή, θα τον κάνει να ξαναέρθει. Είπαμε πριν ότι χρησιμοποιούμε φρέσκο ψάρι, καλό κρέας, γιατί πάντοτε οι άνθρωποι που προμηθεύουν ένα εστιατόριο, από εκεί ξεκινάνε πολλά πράγματα, διότι το να μαγειρέψεις πολύ καλά το κρέας εσύ δεν φτάνει, αλλά πρέπει να έχεις προμηθευτεί και ένα πολύ καλό κρέας. Αυτή λοιπόν η πρώτη ύλη την έχουμε. Στη συνέχεια όμως κάποιος έχετε και στο κυρίως όχι πιάτο πια, το αναλύσαμε θέμα, ότι okay, όλα αυτά είναι πολύ καλά και πολύ υγιεινά και τα λοιπά. Μήπως όμως όλα αυτά πρέπει να τα πληρώσω και τόσο, είπαμε.